Γεια σας. Με την απόψινή μας ταινία αγγίζουμε ένα διπλό ρώσιμο. Αυτό της ανεπανάληπτης και σύνθετης προσωπικότητας της Catherine Hepburn, ενός ακόμη προσώπου στην πινακοθήκη μας των μεγάλων παλιών στάρ, και το ρώσιμο μιας συγκεκριμένης αρχής στη φιλολογία του αμερικάνικου κινηματογράφου. Η Catherine Hepburn, γεννημένη το 1906, έχει ήδη σήμερα στο ενεργητικό της 53 συναπτά χρόνια κινηματογραφικής σταδιοδρομίας, γεμάτης τιμές, διακρίσεις και δημοσιότητα. Και φυσικά, όχι ανετιολόγητα. Δεν θεωρήθηκε ίσως σαν διάδοχος η ανταγωνίστρια της Γκάρμπο όσον αφορά τη φυσική της ακτινοβολία, παρά το γεγονός βέβαια ότι διέθετε και διαθέτει ακόμη μια σπάνια φυσιογνωμία, αλλά διεκδίκησε τα σκύπτρα μιας ερμηνεύτριας που η μεγάλη οθόνη δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτά συχνά. Το σημερινό φιλμ του αφιερώματός μας, σκηνοθετημένο από τον George Stevens με τον τίτλο «Η γυναίκα της χρονιάς», δεν είναι μόνο μια απολαυστική κωμωδία, αλλά σημάδευσε και την αρχή ενός ντουέτου. Είναι η πρώτη ταινία που γύρισε με τον Spencer Tracy, έναν εντελώς διαφορετικό σαν ιδιοσυγκρασία και εμφάνιση ηθοποιό. Όταν άρχισε το γύρισμα της ταινίας το 1942, κανείς δεν φανταζόταν ότι οι διαφορές αυτές που υπήρχαν μεταξύ των δύο πρωταγωνιστών θα μπορούσαν να συμβιβαστούν σε ένα μακρόβιο σχήμα. Κι όμως, η ταινία που θα δούμε απόψε αποτέλεσε τον πρώτο σταθμό για μια εντυπωσιακή σειρά ταινιών των δύο ηθοποιών που γνώρισαν εκπληκτική εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία. Στη γυναίκα της χρονιάς, που σίγουρα θα σας διασκεδάσει με τις στέρεες κομικές της καταστάσεις, παίζουν επίσης οι ηθοποιοί William Bendix, Faye Bader και Reginald Owen.